Καλημέρα στα κορίτσια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα. Σήμερα θα δείξουμε την κουκλίτσα μας. Για όσες φίλες την έχουν ξεκινήσει. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ χθες δεν πρόλαβα να τη γεμίσω την κούκλα και τώρα τη γεμίζω μαζί σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Να σας ενημερώσω ότι αύριο το πρωί δεν θα έχουμε live. Ή Σάββατο θα κάνουμε πρωί ή Σάββατο αργά το απόγευμα. Θα σας ενημερώσω σύντομα για να ξέρετε, για να μπορέσω να τελειώσω την τσάντα αυτή που σας είπα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνω το κορίτσι? Ελπίζω να σας άρεσε το τσαντάκι που κάναμε, η μπλούζα που κάναμε χθες. Καλημέρα. Πλησιάζουν διακοπές, λέει, υπομονή. Ναι, σωστά. Σήμερα είχαμε βροχή το βράδυ, δεν ξέρω πώς ήταν σε εσάς ο καιρός. Και φυσάει λιγάκι, όχι πολύ, ελάχιστο. Έχει λίγο κρύο, δηλαδή, μια δροσούλα την έχει. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνω το κορίτσι? Λοιπόν, σήμερα θα ολοκληρώσουμε το κεφάλι της κούκλας. Ελπίζω να μας αφήσουν να το ολοκληρώσουμε. Και αν προλάβουμε, θα ξεκινήσουμε και λίγο από το φορεματάκι. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε αρκετή δουλίτσα, σε 2 λεπτά και θα ξεκινήσουμε. Okay. Η κουκλίτσα είναι σε αυτό το σημείο. Θα ξαναπαναλάβω λίγο τι κάναμε από το λαιμό και πέρα, για να το δούνε κάποια κορίτσια που ίσως δεν είδαν όλα τα βίντεο. Να ενημερώσω ότι μόλις τελειώσω τα live μου για την κούκλα, τότε θα τα ανεβάσω όλα τα βίντεο στο YouTube για να είναι το ένα μετά το άλλο στη σειρά. Δεν πρόλαβα να τα στεγνώσω, όπως καταλάβατε. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ τώρα είμαι στη φάση που θα αρχίσω να βάλω τα μάτια, έτσι, και μετά να αρχίσουμε να κάνουμε το μάζεμα του κεφαλιού στα πάνω. Καλημέρα, καλημέρα, τα κορίτσια. Τι κάνετε? Πώς πάντα κέφια? Α, και τη λέει στο πορτογράφι, τη λέει γαλήνη με πρωινή δροσιά. Α, ωραία. Έβρεχε πολύ χθες, εδώ, το βράδυ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια. Λοιπόν, ξέρω ότι κάποια κορίτσια μπορεί να μην ξεκινήσατε την κούκλα, αλλά επειδή κάποιες θα ξεκινήσατε πρέπει να την ολοκληρώσουμε και με ρωτάνε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Έλσα μου. Να είσαι καλά. Τώρα μου το κολλιέ είμαι σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, εντάξει. Γιατί επειδή έχουμε αρκετή δουλίτσα, να μην μας πάρει ο χρόνος και αγχώνομαι κι εγώ μετά. Okay. Λοιπόν, θα γυρίσουμε την κάμερά μας. Okay.
είμαστε. Λοιπόν, αν κάτι δεν βλέπετε, θα μου λέτε. Θα εξηγήσω λίγο από το χαρτί. Διακοπές ξεκινάμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ που είχαμε πει ένα λεπτάκι λίγο, γιατί πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά σε εσάς. Και εδώ είμαστε καλύτερα νομίζω. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο κεφάλι, το οποίο θέλω λίγο να εξηγήσω, ότι αφού κάναμε το λαιμό και είχαμε μείνει στις 18 θηλιές, 18 άριχτα να έχουμε, ξεκινάμε το κεφάλι, πρώτη σειρά, η οποία κάναμε 2 άριχτα και μία αύξηση. Η αύξηση έχουμε πει ότι είναι 2 άριχτα στο ίδιο σημείο, εντάξει. Μετά πάμε 3 άριχτα και μία αύξηση, 4 άριχτα και μία αύξηση. Όταν λέμε 4, εννοούμε 4-1 σε κάθε θηλιά και μετά, εντάξει. Και συνεχίζουμε αυτό το τρόπο. Αυτό το χαρτί το έχετε και μέσα στην κούκλα, αλλά το έχω ανεβάσει κιόλας. Αν το χρειάζεται κάποια κοπέλα, να τα ξανανεβάσω. Λοιπόν, και φτάνουμε μέχρι τη 10η σειρά, την οποία έχουμε 5 φορές από 11 μονά ένα άριχτο σε κάθε θηλιά και μία αύξηση, και τελειώνει η σειρά μας με 12 άριχτα, ένα σε κάθε θηλιά. Και δεν κάνουμε αύξηση και έχουμε τις συνολικά 76 θηλιές. Αυτό να κοιτάτε για τις θηλιές σας. Λοιπόν, μετά, στην 11η μέχρι τη 18η, για 7 σειρές κάνετε όλο το ίδιο, ένα στο καθένα. Αυτό το έχω κάνει εγώ τώρα. Και τώρα, στη 19η σειρά, είναι που είμαι τώρα, και θα ράψω τα μάτια. Λέει, έχει και εδώ τη φωτογραφία, να αφήσω ενδιάμεσα 9 άριχτα. Δηλαδή, αφού περάσω το ένα ματάκι, μετά να κάνω 9 ρίχτα και μετά πάλι το άλλο το μάτι και συνεχίζουμε, εντάξει. Και μετά έχουμε πάλι μια σειρά με ένα ρίχτο στο καθένα, δεν κάνουμε κάποια αύξηση μείωση και μετά θα αρχίσουμε τις μειώσεις, εντάξει. Καθώς αρχίζουμε τις μειώσεις όμως, θα δείτε ότι εδώ πέρα, σε ένα σημείο, μόλις πάμε στην 26η σειρά, αλλάζουμε και το χρώμα. Βάζουμε δηλαδή αυτό το χρώμα. Εντάξει, το 217, το οποίο είχαμε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, στις πατούσες, όχι το 217, συγγνώμη. Βάζουμε το καφετί, αυτό. Αυτό είναι το 217. Το άλλο ήταν που είναι για τις πατούσες και για το φορεματάκι, με συγχωρείτε. Εντάξει, αυτό είναι το 217, το οποίο θα το βάλουμε εδώ σε κάποιες σειρές και στα μαλλιά. Εντάξει, θα δείξουμε και πώς περνάμε τα μαλλιά. Okay. Λοιπόν, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι μόνο να πάρω ένα ψαλίδι κοντά μου, γιατί το χρειαστούμε μετά για τα μαλλιά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Είμαστε στη σειρά στην οποία θα περάσουμε τα μάτια. Ξέρετε, τώρα είναι λίγο δύσκολο γιατί η κούκλα είναι λίγο μεγάλη. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Λοιπόν, έχω εγώ το σημάδι μου εδώ που άλλαζα την κάθε σειρά μου, εντάξει. Και θεωρώ ότι εκείνη η πλευρά μου η πίσω είναι αυτή που έχει και λίγα λαθάκια, γιατί είχα τα βουβά μου και τα λοιπά, εντάξει. Επομένως, σε αυτή τη σειρά εδώ μπροστά, θα σηκώσω λίγο, σας βοηθάω καλύτερα, έτσι εδώ. Λοιπόν, αυτή η σειρά μου λοιπόν είναι που θα κάνω τώρα τα ματάκια. Εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε ένα σημάδι στο περίπου που θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να μπουν τα μάτια για να σας διευκολύνει. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που κάνω είναι διπλώνω έτσι. Εντάξει. Εδώ είναι το κέντρο και υπολογίζω από εδώ το κέντρο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 δεξιά. Όχι 6, 4 και 4 θα πρέπει να πάμε. Άρα από το κέντρο 1, 2, 3, 4, στο πέμπτο, εδώ θα πρέπει να μπει το ένα το μάτι, ωραία. Και αφού θα μπει εδώ το ένα μάτι στο πέμπτο, άρα από εδώ μετά θα μετρήσω 9 για να βάλω το άλλο. Okay. Εγώ θα τα ράψω με βελόνα ταυτόχρονα, αν θέλετε όμως μπορείτε εσείς, ενώ πλέκετε με το βελονάκι, να κόψετε την κλωστή λίγο μακριά, εντάξει, και να το περάσετε μέσα από το μάτι αυτό, γιατί η τρυπούλα που έχει στο μάτι χωράει. Δέστε τη λίγο.
Όπα, να μην μου το χάσω κιόλας. Χωράει να μπει μέσα το μάτι, έχει με τρυπούλα. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε γιατί είναι μαύρο. Λοιπόν, να μην χάσουμε και το μάτι και μείνει με ένα μάτι η κούκλα μας μετά. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν εδώ το πλέξιμό μου. Ένα άριχτο στο καθένα. Μέχρι το σημαδάκι μου. Το πλέξω και αυτό. Θα τραβήξω. Θα πάρω τη βελόνα μου. Αυτό φυσικά μπορείτε να το κάνετε και μετά, έτσι. Δεν ανάγκη να το κάνετε τώρα. Απλώς σας λέει τη σειρά με την οποία κάνετε τη διαδικασία. Περνάω από μέσα από τη βελόνα. Πάω δίπλα. Το περνάω ακόμα μια φορά για σιγουριά. Γιατί η κούκλα μου μπορεί να πληθεί και στο πλυντήριο. Έτσι. Καλό είναι να είμαι εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα το αφήσω από κάτω τη βελόνα μου. Θα συνεχίσω για 9 άριχτα να πλέκω ένα στο καθένα. Να βάλω το άλλο το μάτι. Εντάξει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, οκ. Και τώρα θα κάνω και το δέκατο, στο οποίο θα μπει το δεύτερο μάτι της κούκλας μου. Εδώ στη σακούλα σας έχει τα δύο κουμπάκια που είναι για το φουστανάκι και τα δύο μάτια. Πήγε το μάτι. Λοιπόν, τώρα αυτή η κλωστή που την έχω εδώ πέρα θα την περάσω λίγο εγώ από μέσα, από εδώ πίσω, για να τη μεταφέρω χωρίς να φαίνεται. Πιάνω παλάπολα. Έτσι κι αλλιώς είναι από τη μέσα πλευρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, και έρχομαι εδώ στο σημείο που θέλω να μπει το μάτι. Οπα. Το κάνω και δεύτερη φορά. Καλημέρα. Και μπράβο και σε όλα τα κορίτσια τα οποία έχουν κάνει ήδη μεγάλο μέρος από την κούκλα. Δεν είναι δύσκολη, απλώς είναι λίγο λεπτό το νήμα, γιατί θέλει λεπτό νήμα, έτσι. Λοιπόν, το βγάζουμε τώρα αυτό, το χρειαζόμαστε. Εμείς χρειαζόμαστε μόνο αυτό το σημαδάκι μας, για το που είναι η αρχή και που είναι το τέλος μας, τη σειράς μας, εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι δώστε μου λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Αν κάτι δεν βλέπετε καλά, πέστε μου λίγο. Να ξέρω. Κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Είπαμε ότι συνολικά πρέπει να έχουμε 76 άριχτα, εντάξει. Θα μετράτε για να είστε σίγουρες. Τώρα είμαστε στη σειρά νούμερο 20. Όχι, 19, συγγνώμη.
και οδηγείς στη σειρά 19. Θα κάνουμε τη σειρά 21 στο καθένα, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα κορίτσια μας. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει την σειρά, έχουμε φύγει, όπως βλέπετε δεν κάνω βουβό, πάω γύρω γύρω και τώρα έχουμε μπει στη σειρά νούμερο 20, από τη 19 πήγαμε στην 20, εντάξει, θα ολοκληρώσουμε και αυτή ένα γύρω γύρω, ένα άριχτο στο καθένα. Εγώ έχω βάλει τη γέμισή μου μέχρι εδώ, γιατί μετά που θα είμαι πιο πάνω δεν θα μπορώ εύκολα να βάλω τη γέμιση. Θέλει λίγο χρόνο όπως καταλαβαίνετε και δεν μπορούσα να ολοκληρώσω κάποια κομμάτια και να μην σας τα δείξω και να στα εξηγώ μόνο. Κάποια μπορούμε, κάποια δεν μπορούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια που μπήκαν τώρα. Α, και στο Δαμοκό έχει συννεφιά. Και εδώ πέρα μέρη έβρεξε εχθές το βράδυ. Λοιπόν, κάνουμε και αυτή τη σειρά ένα στο καθένα μέχρι το σημαδάκι μας. Εντάξει. Και μετά... Α, και λεπτό καριάκι, κομματινή, μας λέμε τα κορίτσια. Γεια σου Δημητρούλα και Δήμητρα η Κέλαρου μας λέπει. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όταν φτάσουμε εδώ, περίπου βρίσκω που είναι η ένωσή μου, την οποία ένωση εγώ την κατήργησα και πήγαινα γύρω γύρω, απλώς είχα το σημαδάκι μου για να υπολογίσω σε ποια σειρά είμαι, εντάξει, εδώ νομίζω είμαι καλά. Τώρα μου λέει ότι συνεχίζω με μειώσεις. Έτσι, έκανα την 20η σειρά μου και μας λέει, να το φέρουμε λίγο πιο κοντά, είμαστε εδώ, ότι κάνουμε 10 μονά μία μείωση, εντάξει, decrease είναι μείωση, μάζεμα. Μετά πάμε στην 22, 9 μονά και μία μείωση, στην 23 το ίδιο, πιο πολλές μειώσεις και πάμε με αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Επομένως, πάμε τώρα με 10 μονά, θα βάλω ένα ακόμα σημαδάκι μου εδώ για να με βοηθάει, εντάξει. Και ξεκινάω από εδώ τα 10 μονά. Αυτό τώρα που έχω το σημάδι το βγάζω. Συγγνώμη.
κάνουμε 10 μονάκια, ένα μάζεμα, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα και το μάζεμα. Μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε, στο επόμενο κάνουμε το ίδιο και τα κλείνουμε και τα μαζί. Εντάξει, θα το κάνουμε συχνά αυτό. Και όσοι κοπέλες δεν το έχουν καταλάβει, το καταλάβετε. Πάμε ξανά. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, κλείνουμε μαζί. Καλημέρα, καλημέρα στα κορίτσια. 1 και 1 και τα κλείνουμε μαζί. Πάμε πάλι, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 μαζί. Καλημέρα, καλημέρα. Α, στην Κρήτη έχει ζέστη. Πάμε εκεί. Σήμερα που κρυώνουμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Γυρίζω λίγο την κούκλα μου για να βοηθιέμαι, κορίτσια. 11, 12 μαζί, έτσι, και συνεχίζουμε. 1, όσα μείνανε θα τα κάνουμε. 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία, και από την επόμενη θηλιά ξεκινάμε τώρα. 9 μονά και ένα μάζεμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 2 μαζί. 1 και 1 εδώ. Εντάξει. Ξαναπάμε. 9 μονά και 1 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, καλημέρα, καλημέρα, 6, 7, 8, 9, 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 2 μαζί πάλι. Ξέρω ότι είναι λίγο κουραστικό. Α, η Μαλία μας προσφέρει φιλοξενία δίπλα στη θάλασσα. Μαλία μου, φεύγω τη Δευτέρα για Χαλκιδική. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
τα δύο μαζί. Και συνεχίζουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά. Είναι όντως πολύ μέτρημα, αλλά όπως λέει και η φίλη μας η Κέτη, το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο, έτσι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εντάξει. Λοιπόν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Ωραία. Τώρα έχουμε να κάνουμε 8 μονάκι ένα μάζεμα. Εντάξει. Πάμε από εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ και αυτά τα δύο μαζί. Ένα, όπα, συγγνώμη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ και αυτά τα δύο μαζί. Γυρίζουμε λίγο την κούκλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα, δύο, κάνουμε το κεφάλι της κούκλας. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Τα κατάμε αυτά δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ και τα δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ και εδώ τελειώσαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, άρα ξυλώνω δύο γιατί μπήκαμε στην άλλη σειρά μας, άρα στο έξι σταματάτε και τώρα πάμε εφτά και ένα μάζεμα, εντάξει, λίγο υπομονή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, συγγνώμη, έξι, εφτά και τα δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά και τα δύο μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Τα δύο μαζί. Ένα, από εδώ κάτι έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Ένα, δύο, τρία,
4, 5, 6, 7 και τα 2 μαζί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά και τα δύο μαζί. Βεβαίως θα υπάρχει, Ευαγγελία Ρύθμιση, λίγο που μου είσαι παρακαλώ. Θα ανέβουν, όπως είπα, όλα τα βίντεο στο YouTube με τη σειρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τελειώνουν, εντάξει. Όταν ολοκληρωθούν όλα στο Facebook, ταυτόχρονα μετά θα μπουν όλα στο YouTube με τη σειρά. Λοιπόν, πάμε σε 6 μονά και ένα διπλό και μετά αλλάζουμε χρώμα. Επομένως, αυτή η σειρά μας είναι το 6 μονά και ένα διπλό. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και εδώ μάζεμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και εδώ μάζεμα. Και συνεχίζω. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και εδώ μάζεμα, αυτό και το επόμενο, συγγνώμη, εδώ. Ναι, το σετ, δεν τα πήρες Έλσα τα σετάκια σου. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και μάζεμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και μάζεμα. Εδώ. Είναι βακερό. Είναι 100% βακερό, ναι. Το νήμα. Και μπορείτε να το κάνετε και με το 8. Εγώ τώρα το δουλεύω λίγο με το 8 το κεφάλι, γιατί κατέστρεψα λίγο νήμα όταν έκανα τα βίντεο και δεν μου φτάσε. 2, 3, 4, 5, 6, τελειώνουμε μονά, εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε να βάλουμε το άλλο το νήμα. Έχουμε κάνει τα 6 μονά και ένα διπλό και είμαστε στην 26η σειρά και συνεχίζουμε πάλι τις μειώσεις με το χρώμα του καφετή τώρα και με αυτό το ίδιο χρώμα θα κάνουμε και τα μαλλιά της κούκλας, εντάξει. Λοιπόν, και να βρούμε τώρα. Όπως έχουμε πει, όταν αλλάζουμε χρώμα, κάνουμε έναν κόμπο, μια θηλιά, όπως θέλετε πέστε το, με το καινούργιο το χρώμα. Λοιπόν, και ερχόμαστε στην επόμενη θηλιά. Εδώ. Κάνω το άριχτό μου με το καινούργιο χρώμα. Σφίγγω λίγο πίσω, θα κόψω το χρώμα που δεν το χρειάζομαι άλλο. Εγώ για σιγουριά θα δένω, έτσι όσο είναι από μέσα και δεν φαίνεται. Σε περίπτωση που πλύνουμε γίνει κάτι, να μην ανοίξει. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να τα ράψετε κιόλας. Okay. Λοιπόν, και όπως είπαμε τώρα συνεχίζουμε με 5 μονά και μία μείωση, έτσι, ένα μάζεμα. Λοιπόν, ένα κάναμε,
2, 3, 4, 5 και μάζεμα. 1, 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 2, 3, 4, 5 και στο Βασίλη. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5 και μάζεμα. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε φτάσει στην ενωσή μας. Κάνουμε ένα ακόμα εδώ πέρα. Ταυτόχρονα κάνουμε μάζεμα και το κλείνουμε. Εντάξει, δεν κάνω βουβό. Συνεχίζω τώρα στα 4 μονά και μάζεμα. Εντάξει. 1, 2. Καλημέρα σε όλα κοδίσια. 3, 4 και μάζεμα. 1, 2. 3, 4, κάνουμε μάζεμα. 1, 2, 3, 4, κάνουμε μάζεμα. Συνεχίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. 1, 2, 3, 4 και μάζεμα. 1, 2, 3, 4 και μάζεμα. Καλημέρα, καλημέρα. Όπα, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4 και μάζεμα τα 2 επόμενα. Εντάξει. Αυτό δεν είναι βιβλίο που βλέπετε. Αυτό είναι οδηγίες για την κούκλα. Τα βιβλία μου μπορείτε να τα βρείτε στο nimakilkis.com. Θα σας ανεβάσω και κάποια, να δείτε κάποια πράγματα που έχει τα βιβλία μου. 3 μονά και ένα μάζεμα, 2 μονά και ένα μάζεμα, για να καταλήξουμε στο να έχουμε ένα άριχτο και ένα μάζεμα, εντάξει. Άρα τώρα κάνουμε τα 3 και ένα μάζεμα, ξεκινάμε. 1, 2, 3 και μάζεμα. Σας ευχαριστώ κορίτσια που γράφετε τόσο καλά λόγια. 1, 2, 3
και μάζεμα. Στην επόμενη σειρά μας αρχίσω να βάζω και το υπόλοιπο γέμισμα. Ένα, δύο, τρία και το μάζεμα. Ένα, δύο, τρία και μάζεμα. Τώρα είναι λίγο πιο σκούρο το χρώμα και μπορεί λίγο να σας δυσκολεύει. Ένα, δύο, τρία και μάζεμα. Καλημέρα. Ευχαριστώ, Έλσα. Ένα, δύο, τρία και μάζεμα εδώ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Πριν συνεχίσουμε όμως, θα γεμίσω λίγο την κούκλα μου γιατί μετά θα έχω πρόβλημα. Εντάξει. Ένα λεπτάκι. Γιατί μετά δεν θα μπορούμε, θα είναι πολύ μικρό το κενό εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Έλσα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα 3 μονά και μάζεμα, σωστά. Αν με διορθώσει κάποια φίλη, αν κάνω λάθος. 1, 2, 3 μονά και μάζεμα, άρα έχουμε να πάμε στα 2 μονά και ένα μάζεμα, έτσι. Λοιπόν, επομένως πάμε 2 μονά, 1, 2 και μάζεμα, 1, 2 και μάζεμα, 1, 2 και μάζεμα. Συγγνώμη. Ένα, δύο και μαζεύουμε. Ένα, δύο και μάζεμα. Ένα, δύο και μάζεμα. Πάμε στο ένα και μάζεμα τώρα, έτσι, και τελειώνουμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα εδώ και μάζεμα εδώ. Ένα εδώ και μάζεμα εδώ. Ένα εδώ και μάζεμα εδώ. Γεια σου, Ντέπι μου. Ντέπι έχει και τα εγγόνια. Και με έχει χαμηλά, λέει, τον ήχο για να μην ξυπνήσει το μωρό. Συγγνώμη. Κάναμε εδώ μάζεμα. Ένα εδώ. Και μάζεμα εδώ. Συνεχίζουμε. Ένα εδώ. Και μάζεμα τα επόμενα δύο.
και ένα εδώ και μάζεμα εδώ. Εντάξει, τελειώσαμε. Τώρα, δύο τρόποι υπάρχουν να τελειώσει την κούκλα. Ή θα μαζέψουμε όλα μαζί ταυτοχρόνως με το βελονάκι, ή θα το κάνουμε με τη βελόνα. Εμένα, επειδή μου αρέσει περισσότερο με τη βελόνα, θα το κάνουμε με τη βελόνα και μετά θα δείξουμε και πώς φτιάχνουμε τα μαλλιά. Εντάξει, ερφτάκι, να πάρω μια βελόνα. Τραβάω εδώ την κλωστή μου προς τα έξω. Περνάω από μέσα για να κλείσει καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ και περνάμε την κλωστή, την βελόνα μας ζικ-ζακ. Έτσι, ένα πάνω, ένα κάτω. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στα σκουφάκια. Πέρασε λίγο από εδώ. Εγώ με τον ίδιο τρόπο κλείνω, μειώνω, μειώνω, μειώνω και μετά με τη βελόνα έρχομαι και σουρώνω εδώ. Πείτε. Το περνάω λίγο από μέσα. Έτσι και έτσι, επειδή θα μπουν τα μαλλιά εδώ, δεν θα φαίνεται κάτι, μην ανησυχείτε. Απλώς για να κλείσει καλά και να σταθεροποιηθεί, το περνάω λίγο από κάτω. Λοιπόν, και μπορώ να το αφήσω και λίγο έτσι αυτό, κάπου εδώ, για να δημιουργήσω και μαλλιά για την κούκλα μου. Λοιπόν, τώρα, για τα μαλλιά για την κούκλα σας, παίρνετε πάλι το ίδιο νήμα. Εντάξει. Εγώ θα σας δείξω λίγο τον τρόπο που θεωρώ εγώ ότι είναι πιο εύκολος για να τα κάνω τα μαλλιά. Εδώ φαίνονται τα μαλλιά της κούκλας, βλέπετε. Λοιπόν... Καταρχήν, αναλόγως πόσο μακρύ θέλετε, βλέπετε εδώ ότι η κούκλα έχει πολύ μακρύ μαλλί και όντως αυτό χαρίζει το μακρύ το μαλλί. Περιττώ να σας πω τι έχει γίνει το φόρεμά μου από τις κλωστές και από τα χνούδια. Λοιπόν, ερχόμαστε και κόβουμε ένα κομμάτι, τώρα να μετρήσω λίγο με τη μεζούρα. Επτάκι. Για να είναι αρκετά μεγάλο, θα μετρήσω από την κούκλα μου επάνω μέχρι κάτω, είναι γύρω στα... 20-22 εκατοστά. Άρα εγώ αφού θέλω 20-22 θα κόβω το διπλάσιο, ας πούμε 44 εκατοστά. Άρα εδώ κάνω 44 εκατοστά για τα μαλλιά και κόβω μερικά κομμάτια από αυτό με 44 εκατοστά. Τώρα για να μην σας καθυστερώ θα κόψω 3-4 κομμάτια για να προχωρήσουμε και λίγο στο φορεματάκι όσο προλάβουμε. Και επειδή σήμερα είμαι όλη μέρα στο κατάστημα, θα προσπαθήσω το φορεματάκι να το κάνουμε όλο σήμερα. Σε ακόμα ένα live θα κάνουμε. Θα σας ενημερώσω τη ώρα. Λοιπόν, θα κόψετε αρκετά μαλλιά. Τώρα πόσα δεν μπορώ να σας πω, θα δείτε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχω κόψει μερικά. Αυτό που κάνουμε, θα σηκώσω λίγο πιο ψηλά για να βλέπετε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε κόψει 42-44 εκατοστά περίπου, το διπλώνουμε στη μέση, εντάξει, έτσι. Και παίρνουμε το βελονάκι μας και θα ξεκινήσω εγώ από εδώ πάνω από το κέντρο. Θα πιάνετε με αυτόν τον τρόπο θηλιές όπου νομίζετε εσείς. Μπορείτε να κάνετε και θηλιά-θηλιά αν θέλετε να είναι πλούσια τα μαλλιά της κούκλας σας, εντάξει. Περνάτε εδώ τη θηλιά, μετά έχετε εδώ πέρα και κάνετε αυτό το πράγμα όπως κάνουμε με τα κρόσια, έτσι. Τσακ, αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα δύο ακόμα να τα καταλάβουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το διπλώνουμε, είπαμε ότι είναι γύρω στα 44 εκατοστά, άρα γίνεται το μισό. Ωραία. Ερχόμαστε εδώ, πάμε σε μια άλλη θηλιά και τις ανασηκώνουμε, έτσι. Εδώ, περνάμε μέσα και μετά, εδώ με τα δάχτυλά μου, πιάνω και περνάω. Εντάξει. Πρέπει να γίνουν αρκετά κομμάτια, το νήμα σας είναι αρκετό,
και το έχετε για αυτό το τελείωμα. Στο φόρεμα από ό,τι βλέπω εγώ δεν έχει τέτοιο χρώμα, άρα μην ανησυχείτε. Εντάξει, θα σας φτάσει σίγουρα. Το καταλάβατε? Κορίτσια, γράψτε μου λίγο αν το έχετε καταλάβει, για να προχωρήσω λίγο στο φορεματάκι, τουλάχιστον να κάνουμε μια αρχή στο φόρεμα. Ή μήπως να τα αφήσω, αλλά όχι, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το φόρεμα. Όπως θέλετε να κάνετε τα μαλλιά. Θέλετε μία παραμία, θέλετε σε κάθε θηλιά. Εγώ να σας πω, προτιμώ σε κάθε θηλιά να το γεμίσω όλο αυτό και λίγο και από κάτω, για να είναι πιο πλούσια τα μαλλιά της. Αλλά όπως θέλετε εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αρκετό το νήμα, να ξέρετε. Μπορείτε να βάλετε στην αρχή μία παραμία και μετά να, να συνεχίσετε και να δείτε αν σας φαίνεται εντάξει, καλώς, αλλιώς γεμίζετε και διάμεσα. Αυτό είναι, έτσι. Τα μαλλιά εγώ τώρα τα έκανα να φτάνουν περίπου, δέστε λίγο, αν θέλετε εσείς τα κάνετε πιο μακριά. Περίπου εδώ πέρα φτάνουν τα μαλλιά της, όπου θέλετε εσείς, εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο τώρα. Εν τω μεταξύ, έχει εδώ πέρα και ένα κομματάκι η κουκλίτσα μας, άμα δείτε, με το χαμόγελό της, το οποίο το κάνετε με μια βελονιά. Θα σας το δείξω αν είναι πιο μετά αυτό, στο επόμενο live. Και εδώ, αν θέλετε για τη μητούλα, βάζετε λίγο από το άσπρο και το περνάτε με τη βελόνα. Και αυτό θα σας το δείξω, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το φόρεμα. Ένα λεπτάκι, να τα αφήσουμε αυτά εδώ στην άκρη. Λοιπόν, ξεκινάμε, λέει, με το νούμερο 29 χρώμα. Εάν δεν θυμάστε ποιο ήταν το 29, μπορείτε να δείτε από την αρχή ότι το 29 ήταν αυτό που κάναμε τα ποδαράκια, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε νήμα αρκετό και ξεκινάμε, λέει, με 38 αλυσίδες, εντάξει. Με το ίδιο βελονάκι μας, νούμερο 2,5. Κάνουμε 38 αλυσίδες. Λίγο θα πάω πιο κάτω τώρα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ένα, μόνο το καφέ βάζετε στα μαλλιά. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 θέλουμε, έτσι, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Okay. Λοιπόν, εδώ η κούκλα θα με ενοχλήσει σε λίγο. Βάλω πιο πέρα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα και λέει, και κλείνουμε, λέει, την, με την πρώτη θηλιά τον κύκλο μας, για να δουλεύουμε κυκλικά. Βλέπετε το φορεματάκι πως είναι κυκλικά, έτσι, το βάζω εδώ. Επομένως βρίσκω την πρώτη μου θηλιά και έρχομαι εδώ και κλείνω με βουβό. Παίρνω κλωστή και το βγάζω απευθείας. Αυτό είναι το βουβό μας. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα στη δεύτερη σειρά κάνουμε, εδώ θα χρειαστώ πάλι σημαδάκι, θα το βάλω εδώ για να ξέρω που είναι η αρχή μου, αν και βέβαια έχετε και την κλωστή αυτήν που είναι εδώ στην αρχή. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 2 άριχτα και μία αύξηση, εντάξει. Επομένως κάνω μία αλυσίδα που ξεκινάω εγώ πάντα, μπαίνω εδώ, κάνω ένα, ακόμα ένα, 2 άριχτα και μία αύξηση. Άρα εδώ σε αυτό το σημείο, συγγνώμη λίγο να τραβήξω τις κλωστές μου, εδώ κάνω 2 άριχτα στο ίδιο σημείο, 1, 2, 2 μονά τώρα, 1, 2, μετά κάνουμε αύξηση,
δύο μονά, ένα και κόμμα ένα, αύξηση, δύο μονά, αύξηση, συγγνώμη. Όσοι έχετε κάνει πλεχτά πολλά, ξέρετε ότι η πρώτη σειρά είναι μία από τις πιο δύσκολες όταν έχουμε να κάνουμε τόσο λεπτά νήματα. Δύο μονά. Δεν βλέπετε, συγγνώμη. Αύξηση. Δύο μονά. Ένα. Πιάνουμε από κάτω πρέπει. Δύο. Και αύξηση. Δύο μονά. Εδώ ακόμα ένα. Δύο μονά, ένα και κόμμα ένα και εδώ αύξηση. Πάλι το ίδιο. Δύο μονά, αύξηση. Συγγνώμη, φεύγω λίγο δεξιά. Δύο μονά. Καλημέρα. Αύξηση. Δύο μονά. Αύξηση. Δύο μονά. Έχεις δίκιο, Λένα. Η Λένα Πανουριάλη πάντα λέει αυτή η πρώτη σειρά μας ταλαιπωρεί όντως. Τι να κάνουμε όμως. Χωρίς, και πλεχτά χωρίς πρώτη σειρά δεν γίνονται. Γίνονται. Όχι. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ στο τελειώμά μας. Εντάξει. Θα κλείσουμε εδώ τη σειρά μας με βουβό και πάμε στην επόμενη σειρά. Θέλω δει λίγο προσοχή, θα ανεβάσω λίγο το σχέδιο πάνω. Εδώ θα δείτε ότι λέει 4DC, double crochet. Ναι Στέλλα, με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αύξηση, μπαίνουμε δύο φορές στο ίδιο σημείο. Το DC σημαίνει ποδαράκια, άρα κάνουμε 4 ποδαράκια τώρα πλέον, εντάξει. Και αύξηση. 5 ποδράκια και αύξηση και μετά μας λέει να αλλάξουμε χρώμα. Εντάξει. Τώρα, εδώ. Εγώ όταν ξεκινάω την αρχή μου, κάνω πάντα δύο αλυσίδες, το οποίο δεν το λέει. Και κάνω, είπαμε, 4 ποδράκια και μία αύξηση. Άρα κάνω 1, 2, 3, 4 ποδράκια, ένα στο καθένα και 2 εδώ. 1, 2. 4 πάλι. 1, 2, 3. 4 και 2 εδώ, 1, 2. Και συνεχίζουμε, 4, 1, 2, 3,
4 και 2 εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα το πήγαμε σε ριέ. 1, 2, 3, 4 okay. Και 2 εδώ. 1, 2. Τέσσερα. Και 2 εδώ. Ποδαράκια κάνουμε τώρα, έτσι. 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ. Συγγνώμη. 2 κάναμε, 1 κάναμε μόνο. 2, 3, 4 και 2 εδώ. Ευχαριστώ, Διονυσία. Θα κάνω όμως λίγο ακόμα, που δεν έχει έρθει κάποιο πελάτη να με ενοχλήσει. 1, 2, 3, 4 και 2 εδώ. Τέσσερα και 2 εδώ. Και κάνουμε μονά σε αυτά που μας έχουν μείνει από ένα ποδαράκι. Εντάξει, 1, 2, 3 σίλιας. Συγγνώμη. 3 σίλιες. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ με βοβό. Okay. Και πάμε στην επόμενη σειρά μας. Κάνουμε 4 ποδαράκια και μία αύξηση και θα φτάσουμε μέχρι την τέταρτη σειρά. Θα κάνουμε 5 μονάκια αύξηση, θα το αφήσουμε εκεί, κορίτσια, εντάξει. Άρα, σε 2 σειρές. Πάμε 4 μονά, κάνω 2 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και εδώ μια αύξηση. 1, 2 Το ξέρω, κορίτσια, μη στεύω. Πέρασε λίγη ώρα. Τέσσερα. Κάναμε ή 3. 3, 4 και 2 εδώ. 4, 1, κάνουμε το φορεματάκι μας, έτσι. 2, για την κουκλίτσα. 3, 4 και διπλό εδώ, 2 ποδράκια στο ίδιο σημείο για να κάνουμε αύξηση. 4, 1, 2, 3, 4 και εδώ 2 στο ίδιο.
Ευχαριστώ πολύ, Λένα. Ευχαριστώ, Έλσα. Κάποια από τα σχόλια που βλέπω. 2, 3, 4 και 1, 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Συνεχίζουμε. Δύο, τρία, τέσσερα και δύο εδώ. Είδατε πως περνάει η ώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αφού εχθές μου έλεγε μια κυρία, άντε λέει τώρα που θα πας διακοπές μην κάνεις live λέει, να ξεκουραστείς. Γιατί λέω τα live δεν με κουράζουν εμένα, η δουλειά με κουράζει εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε πολλές φορές έχω και παραγγελίες, έχω και εδώ τα κορίτσια που θέλουν να κάνουν μάθημα. Η βαβούρα, το τηλέφωνο, το ένα, το άλλο, οι παραγγελίες που πρέπει να γίνουν από τους προμηθευτές, όλα αυτά με κουράζουν. Το live δεν με κουράζει, είναι ξεκούρασή μου το live. Τα καλά σας λόγια, δεν το συζητώ. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας. 3, 4 και αύξηση. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Και αύξηση. Τέσσερα, πέντε, τι κάνω, ένα, δύο, τρία, τέσσερα και μετά αύξηση είπαμε έτσι, πήγα στο πέντε εγώ, είδατε, βιάζομαι. Πολύ ωραίο αυτό που έγραψε η Κέτη, διαβάστε το. Λέει ευτυχώς που ξεκινάμε τη μέρα μας με κάτι που μας ευχαριστεί. Έτσι είναι. Εγώ τα θέλω να χαλαρώσω κορίτσια. Έχω στο σαλόνι μου ένα σημείο που έχω τις κλωστές μου μαζεμένες. Κάθομαι, πλέκω, σκέφτομαι τι καινούργιο θα φτιάξω. Και αυτό είναι η ξεκούρασή μου. Για κάποιους μπορεί να είναι κούραση που με βλέπουν. Για μένα είναι ξεκούραση πάντως. Λοιπόν, βουβό, εντάξει, βλέπετε πως πηγαίνει το φορεματάκι μας, οκ. Okay. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο πάμε στο 5 και 1. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τις δύο αλυσίδες, θα κάνω λίγο και θα τα αφήσουμε εκεί, εντάξει. Και σήμερα κάποια στιγμή θα συνεχίσουμε από την επόμενη σειρά. 2, 3... 아, Ιωνυσία, αυτό δεν γίνεται που λες. Να μην πάρω βελονάκι εγώ, κάνεις λάθος. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ χωρίς βελονάκι. 2, 4, 5. Ήδη έχω σκεφτεί τι θα πάρω. Λοιπόν, κάνουμε 5 ποδαράκια. Στην έκτη θηλιά κάνουμε 2. Στην ίδια θηλιά, εντάξει. Λοιπόν, 3, 4, 5 και εδώ κάνουμε 2 στο ίδιο, εντάξει. Θα κάνετε όλη τη σειρά με αυτόν τον τρόπο. Θα έρθετε να φτάσετε εδώ να κάνετε το βουβό, ok. Και θα συνεχίσουμε μετά μαζί από εκεί πέρα λίγο πιο μετά μες τη μέρα. Θα σας πω οπότε. Μάλλον προς το μεσημεράκι θα κάνουμε, που θα έχει ησυχία. Οκ, κορίτσια μου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ακόμα μια φορά που με κάνατε παρέα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο. Η κουκλίτσα μας δεν είναι δύσκολη, είδατε έτσι.
ημισία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, είναι το χόμπι μας, το βελονάκι. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, που με κάνετε παρέα. Είσαστε πάρα πολύ καλά κορίτσια, γιατί βλέπω ότι κάποιοι είστε σταθερές. Όταν μπαίνετε στο live, μετά δεν ξαναβγαίνετε. Μπορείτε ταυτόχρονα να κάνετε και το φαγητό σας, να κάνετε και δουλειές, βάζετε και εμένα. Λοιπόν, θα τα πούμε μέσα στη μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα Σάββατο θα κάνουμε την τσάντα που σας έχω έκπληξη, αλλά διάμεσα έχω και κάτι άλλο υπόψη μου, δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, το οποίο είναι πάλι εύκολο και είναι με μακό κορδέλα, για ένα τσαντάκι, πάλι χωρίς φόδρα, ένα λουρί και ένα νήμα μόνο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους, τους οποίους να κάνουμε πράγματα χωρίς πολλά υλικά και να μην χρειάζεται να βάζουμε και φόδρες που μας κουράζουν. Τι λέτε, δεν είναι καλή ιδέα μου? Συμφωνείτε? Εγώ περιμένω λίγο να γράψετε. Και η τσάντα που σας ετοιμάζω για το Σάββατο είναι πολύ σούπερ και βγαίνει πάρα πολύ ωραία, ευτυχώς, με το νήμα που διάλεξα. Ένα νήμα το οποίο δεν το έχετε δει ακόμα. Εντάξει, είναι σαν το παραλία, λίγο πιο χοντρό. Αυτά, σας αφήνω. Θα ήθελα να σας έχω όλη μέρα εδώ ανοιχτά, να βλέπετε τι γίνεται, για να με κατανοείτε πολλές φορές που ξεχνάω κάποια πράγματα, που δεν απαντάω γρήγορα. Α, η Στέλλα λέει, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι άλλο, μόνο εσένα βλέπουμε για να χαλαρώσουμε. Εννοείται, αλλά να ξέρει. Λοιπόν, έγραψε μια κοπέλα, πια έγραψε, η Αντωνία. Λέει, εσύ μας δίνεις, λέει, ιδέες. Να ξέρετε ότι καθημερινά, πολλές από εσάς, που δεν το ξέρουν κάποιες άλλες, μου στέλνετε πολλές ιδέες, πολλές φωτογραφίες, πολλά πράγματα και μου λέτε, Ανίτα, έχετε υπόψη σου κι αυτό και με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Έλσα, αλλά έτσι είναι τα μαλλιά μου όταν δεν προλαβαίνω να τα στεγνώσω. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου. Θα τα πούμε μέσα στη μέρα για να ολοκληρώσουμε το φουστανάκι, για να τελειώσει η κουκλίτσα μας. Έχουμε και άλλα ζωάκια να κάνουμε, έτσι. Έχουμε να κάνουμε το βάτραχο που τον έχετε πάρει πάρα πολλές, τα οποία είναι πιο εύκολα σε σχέση με την κούκλα. Επομένως, στην πορεία θα τα κάνουμε όλα. Μη στεναχωριέστε, εντάξει. Να έχετε μια όμορφη, η φόδρα λέει μπελάζει και έτσι όντως, μια όμορφη μέρα, Πέμπτη σήμερα, τελειώνει η εβδομάδα μας. Υπομονή σε όσους δουλεύουν ακόμα και θα πάνε άδεια την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τι άλλο θα σας πω, περαστικά σε όσους είναι ασθενείς, να δίνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και να τους λέμε να έχουν κουράγιο και να χρησιμοποιούν το βελονάκι, εντάξει, για να μπορούν να ξεσπάνε εκεί και να τους βοηθάει στην ψυχολογία τους, γιατί είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Για όσους δεν το ξέρουν, δοκιμάστε το και θα δείτε. Αυτά, αν θέλετε μπορώ να συνεχίζω να μιλάω για πολλή ώρα. Συγγνώμη στους φίλους στο YouTube που θα δουν μετά το βίντεο, αλλά εγώ με τα κορίτσια μου κάθε μέρα, επειδή έχουμε το live, έχουμε γίνει μια παρέα. Φιλιά σε όλους στην Κύπρο, υπομονή στα κορίτσια στην Κύπρο από την πολύ ζέστη, έχει πάνω από 42-43 βαθμούς. Αυτά. Σας φιλώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου παρέα και που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την ενημέρωσή σας. Έτσι,